Με τις ιταλικές εκλογές να πλησιάζουν, το σκάνδαλο της τράπεζας Monte Paschi παίρνει νέες διαστάσεις. Από το γραφείο των εισαγγελέων της Siena θα περάσουν ο πρώην πρόεδρος και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η έρευνα εξετάζει κατηγορίες για απάτη και δωροδοκία που οδήγησαν την τράπεζα στην απόκτηση τοξικών προϊόντων και τις άφησαν τρύπα τουλάχιστον 720 εκατομμυρίων ευρώ. Το σκάνδαλο έχει βάλει φωτιά στην προεκλογική μάχη. Ο προπορευόμενος στις δημοσκοπήσεις, αρχηγός του κεντροαριστερού συνασπισμού, ήταν πολιτικός προϊστάμενος της τράπεζας στην εποχή των ύποπτων συναλλαγών. Μετά τις αποκαλύψεις, η διαφορά με το δεύτερο κόμμα του Μπερλουσκόνη μειώθηκε σημαντικά.